Τι λέγαμε χθες, παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έγινε θέμα πανηγυρικό και εμείς εξηγήσαμε με τη δική μας οπτική ποια είναι η στόχευση, η μείωση καραντίνας 5 μέρες από όμικρον στους ασυμπτωματικούς. Το θυμάστε, κάναμε ολόκληρη συζήτηση χθες και είπαμε στο βάθος κήπος μας πάνε σε ανοσία γέλης. Και κυρίως ότι πια δεν θα ενδιαφέρονται ούτε για τα κρούσματα, αλλά αν το κρούσμα ήρθε σε επαφή και έκανε άλλο κρούσμα, και άντε μετά να μου πείτε εσείς πού θα απομονωθείτε μέσα στο σπίτι σας. Και άντε θα απομονωθείτε κάποιοι που διαθέτετε και ένα έξτρα δωμάτιο. Έξτρα τουαλέτα έχετε? Υπάρχει σχεδιασμός του κουτρούλιο γάμος? Να σου όμως ότι πριν περάσουν 24 ώρες, διαβάζω NBC Chicago, ανάρτηση με τίτλο «Το CDC συνιστά βραχύτερη διάρκεια απομόνωσης, καραντίνα για όλους». Θα το αναρτήσουμε σήμερα. Εμείς μεταφράσαμε και τονίζουμε μόνο τα σημεία που αφορούν τις ενστάσεις. Υπάρχει και δεύτερο δημοσίευμα από το BCC πάλι στο Σικάγο. Σας διαβάζω λοιπόν. Οι Αμερικανικές Υγειονομικές Αρχές μείωσαν από τη Δευτέρα τους περιορισμούς απομόνωσης για τους Αμερικανούς που προσβάλλονται από τον κορονοϊό από 10 σε 5 ημέρες και μείωσαν ομοίως τον χρόνο που οι στενές επαφές πρέπει να βρίσκονται σε καραντίνα. Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δήλωσαν ότι οι νέες οδηγίες συνάδουν με τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι όσοι προσβάλλονται από τον κορονοϊό είναι πιο μολυσματικοί τις 2 ημέρες πριν και τις 3 μέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Αυτό ήταν γνωστό και προηγουμένως, οι συγκεκριμένοι χρόνοι μετάδοσης αφορούσαν και τη Δέλτα. Τώρα το εάν και κατά πόσον οι νέες οδηγίες συνάδουν είναι μάλλον για παρατράγουδα. Ας διαβάσουμε και παρακάτω, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι που τα λέγαμε χθες, σας θυμίζω. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η όμικρον μπορεί να προκαλέσει υπιότερες λοιμώξεις από τις προηγούμενες παραλλαγές του κορονοϊού. Εν τούτης, ο τεράστιος αριθμός των ατόμων που μολύνονται και επομένως πρέπει να απομονωθούν ή να το θέουν σε καραντίνα, απειλεί να περιορίσει την ικανότητα των νοσοκομείων, τι λέγαμε χθες, των αεροπορικών εταιριών αλλά και άλλων επιχειρήσεων να παραμείνουν ανοιχτές, τονίζουν οι ειδικοί. Η διευθύντρια του CDC, η κυρία Βαλένσκι, δήλωσε ότι η χώρα πρόκειται να αντιμετωπίσει πολλά κρούσματα της όμικρον. Δεν πρόκειται όλα αυτά τα κρούσματα, λέει, να νοσήσουν σοβαρά. Στην πραγματικότητα πολλά από αυτά θα είναι ασυμπτωματικά, δήλωσε η ίδια στο Associated Press τη Δευτέρα. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός με τον οποίο μπορούμε με ασφάλεια να συνεχίσουμε να διατηρούμε τη λειτουργία της κοινωνίας ακολουθώντας την επιστήμη. Ο φόβος ενός νέου lockdown λοιπόν είναι εμφανής από τα λεγόμενά της. Τώρα το CDC αλλάζει τις οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας για το ευρύ κοινό, ώστε να γίνουν ακόμη λιγότερο αυστηρές. Οι οδηγίες του CDC για την απομόνωση και την καραντίνα έχουν προκαλέσει σύγχυση στο κοινό και οι νέες συστάσεις εμφανίζονται σε μια περίοδο που όλο και περισσότερα άτομα ανοιχνεύονται για πρώτη φορά θετικά και επιζητούν οδηγίες, δήλωσε η Λίτσα Ιουάλεϊ, εμπειρογνώμονας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου για το δίκαιο της δημόσιας υγείας. Παρόλα αυτά, οι οδηγίες εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες. Οι κανόνες απομόνωσης αφορούν άτομα που έχουν μολυνθεί. Είναι οι ίδιοι για άτομα που είναι ανεμβολίαστα, μερικώς εμβολιασμένα, πλήρως εμβολιασμένα ή και μετά την ενισχυμένη δόση. Η αναστολή τόσο της απομόνωσης όσο και της καραντίνας μετά από 5 ημέρες δεν είναι άμυρη κινδύνων. Κοίτα να δεις το NBC του Σικάγο. Μας αντέγραψε, έλα υπερβάλλω. Πολλοίς κόσμος υποβάλλεται σε εξετάσεις, συνεχίζει, όταν αισθανθεί για πρώτη φορά συμπτώματα, αλλά πολλοί Αμερικανοί υποβάλλονται σε εξετάσεις για άλλους λόγους, όπως για να δουν αν μπορούν να επισκεφτούν την οικογένειά τους ή για την εργασία τους. Αυτό σημαίνει ότι ένα θετικό αποτέλεσμα του τεστ μπορεί να μην αποκαλύψει ακριβώς πότε ένα άτομο μολύνθηκε ή να δώσει μια σαφή εικόνα για το πότε είναι πιο μεταδοτικό, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Όταν τα άτομα μολύνονται, ο κίνδυνος εξάπλωσης μειώνεται σημαντικά μετά από 5 ημέρες,
αλλά δεν εξαφανίζεται για όλους, δήλωσε ο Δόκτωρ Άρον Γκάλτ, γιατρός από τη Νέα Υόρκη, εκπρόσωπος της εταιρείας λοιμωδών νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και συνεχίζει. Εάν μειώσετε το χρόνο από μόνο στις 5 μέρες, θα εξακολουθήσετε να έχετε ένα μικρό αλλά σημαντικό αριθμό ατόμων που θα μπορούν να μεταδίδουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χρήση μάσκας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των οδηγιών του CDC, δήλωσε η Βαλένσκι. Να λοιπόν από ποιο σημείο ξεκινάνε τα προβλήματα, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ποιες είναι οι δυνατότητες για απομόνωση που έχει ένα νοικοκυριό, ποιες είναι γενικά οι συνθήκες, πόσο εφικτό είναι να φοράνε μάσκα όλοι μέσα στο σπίτι. Αναρωτιέμαι μήπως η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, για να έχουν καλύτερη εικόνα οι αρμόδιοι που θα εφαρμόσουν αυτές τις οδηγίες στη χώρα μας. Είναι η τουαλέτα, είναι η κουζίνα, είναι αν έχεις χωριστό δωμάτιο, είναι αν ξέρεις τι οδηγίες πρέπει να εφαρμόσεις εντός του σπιτιού ως κρούσμα απομονωμένο, είναι τι θα γίνει με τις αγορές, τι θα γίνει αν έχεις μικρά παιδιά, αν έχεις μεγαλύτερους και είστε στον ίδιο χώρο. Αυτά τα ακούτε πουθενά. Οι νέες οδηγίες του CDC δεν είναι υποχρεωτικές, λέει το δημοσίευμα, αλλά αποτελούν συστάσεις προς τους εργοδότες και τους κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους. Την περασμένη εβδομάδα η πολιτεία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι θα επεκτείνει την καθοδήγηση του CDC για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους που κατέχουν άλλες κρίσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Είναι πιθανόν και άλλες πολιτείες να επιδιώξουν να συντομεύσουν το χρόνο της απομόνωσης και της καραντίνας και το CDC προσπαθεί να προλάβει αυτή τη μεταβολή. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ομοιόμορφες οδηγίες από το CDC, από τις οποίες θα μπορούσαν να βασιστούν οι αρμόδιοι αντί να υπάρχει ένα συνοθήλευμα πολιτικών, δήλωσε η διευθύντρια του CDC, η κυρία Βαλένσκι. Στην Ελλάδα δεν τα πάμε έτσι. Είπαμε, λέει, το CDC. Αυτό είπαμε. Τι λέει όμως? Με δεδομένη τη χρονική συγκυρία, με τον αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων, η επικαιροποίηση θα γίνει αντιληπτή ως απάντηση στην πίεση των επιχειρηματικών συμφερόντων, δήλωσε η Λίζεϊ Γουάλεϊ. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί είχαν απαιτήσει την αλλαγή εδώ και μήνες, επειδή οι βραχύτερες περίοδοι απομόνωσης και καραντίνας φάνηκε να επαρκούν για την επιβράδυνση της εξάπλωσης, σημείωσε η ίδια. Η κίνηση του CDC διαδέχεται την απόφαση που έλαβαν την περασμένη εβδομάδα οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να μειώσουν την περίοδο αυτοαπομόνωσης για τα εμβολιασμένα άτομα που βρέθηκαν θετικά στην COVID. Εδώ τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Πρόκειται δηλαδή, λέμε εμείς, για μια αναγκαστική απόφαση λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Δύσης. Μια απόφαση άκερη, δεδομένου ότι ενδεχομένως δεν μας εξασφαλίζει από την Όμικρον και μάλιστα, φίλες και φίλοι, με πάρα πολλά ρίσκα. Και δεν είναι το μόνο δημοσίευμα, ούτε το προηγούμενο που σας διάβασα. Έχουμε 3 δημοσίευματα, εμείς σας τα είπαμε χθες. Σήμερα βλέπετε, υπάρχει κι άλλο δημοσίευμα, θα τα αναρτήσουμε. Τα δημοσίευματα είναι 3, όπως καταλαβαίνετε. Και άλλα που μάλλον εμείς δεν έχουμε εντοπίσει και δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Έχουμε και άλλου κριτικού διαφήμιση που μιλάει για τις γυψοσανίδες. Μήπως αυτή είναι η λύση με στα σπίτια και στα δωμάτια. Λέω εγώ τώρα, πονηρά σκεπτόμενος.